Μέχρι στιγμής, Γιάννη Κουρκούλη, πού στοχεύαμε και είχε υψηλή ακροματικότητα εκπομπή της Κυριακής. Α, πού στοχεύαμε. Στο ότι ο κόσμος δεν εργάζεται τις Κυριακές και έχει χρόνο να μας ακούσει. Πλέον δεν θα εργάζεται όλη την εβδομάδα. Καλά, το πας έτσι εσύ. Ναι, αλλά εσύ επειδή δουλειές υπάρχουν. Ναι. Και επειδή ο κόσμος έχει λεφτά πολλά. Εκ του λεφτά υπάρχουν. Έχει χρήματα. Λεφτά, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει τα ψώνια του, ρε Γιάννη. Γι' αυτό δεν κάνει ψώνια. Γι' αυτό. Ναι, δεν προλαβαίνει επειδή δουλεύει πολύ. Δεν προλαβαίνει και πρέπει. Αν θα σου πω ότι εγώ πίστευα ότι δεν είχε λεφτά ο κόσμος να ψωνίσει. Όχι, δεν το πιστέψεις. Καμία σχέση, ρε. Απλά δεν έχει χρόνο και πρέπει να ανοίξουν τα μαγαζιά οπωσδήποτε Κυριακές. Να σου πω, γιατί να κλείνουν τα μαγαζιά που να δουλεύουν το βράδυ. Ναι. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, εσύ θες να πάρεις ένα γάλα. Σωστό. Και είναι 5 ώρα το πρωί. Τι πιο λογικό. Ξέρω, ξύπνησες. Ναι, ξύπνησες και θες να φας πρωινό. Θες να φας πρωινό. Ή θες να φτιάξεις ένα γλυκό, ξέρω εγώ. Περίμενε, ρε Γιάννη. Μα είναι σοβαρά θέματα τώρα. Βάζεις το ξυπνητήρι κάθε μέρα στις 6.30-7, εντάξει, και πας και παίρνεις το γάλα. Μια μέρα τυχαίνει, ξέρω, παίρνει το σκουπιδιάρι. Γιατί το βράδυ παίρνει το σκουπιδιάρι, κατάχει να το ψέξει. Το έχω παρατηρήσει. Ναι, τέσσερι... Πάνε για ψώνια αυτή. 4.30 και σε ξυπνάει εκεί, ντάπα ντούπα του κάδου. Ντάπα ντούπα. Ανοίγει το ψυγείο, ξέρω, δεν έχω πάρει γάλα, ρε γαμώτο. Και δεν πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πού θα πας να πάρεις γάλα, πας να ρμήξεις την αγελάδα. Και να σου πω και το άλλο τώρα, ο σκουπιδιάρης ο άνθρωπος που περνάει. Ναι. 5 ώρα, βλέπει ένα ψιλικατζίδικο. Γιατί να μην πάει να πάρει τα ψώνια του και να περιμένει. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Και αν θέλει να πάρει κάτι φαγόσιμο, πώς θα το πάρει όταν πιάνει με τα σκουπίδια. Εντάξει, ξέρω εγώ, θα βγάλει το γάντι και θα φάει. Ο Νέρ 24. Του κάνεις κλικ.